Η Ελλάδα καθίσταται αγωγός πράσινης ενέργειας στη Μεσόγειο. Ύστερα από τη συμφωνία για τον East Med, ο οποίος θα είναι σε κατάσταση εμπορευσιμότητας το τέλος του 2027, η Ελλάδα θα συνδεθεί με την Αίγυπτο και το Ισραήλ και την Κύπρο μέσω ενός αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου. Το αγωγός αυτός πρόκειται να διασχίσει όλη την Δυτική Ελλάδα, θα φτάσει η Γουμενίτσα, κατόπιν Ιταλία, αλλά θα στραφεί και βόρεια προς τη Μακεδονία. Υπάρχει βεβαίως το μνημόνιο συναντήληψης με το Ισραήλ για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδος μέσω αγωγού, ο περίφημος Euro-Asia Interconnector. Υπάρχει συμφωνία με την Αίγυπτο για ηλεκτρική διασύνδεση πάλι μέσω του αγωγού, ο οποίος λέγεται Euro-Africa Interconnector. Υπάρχει και η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ για την μεταφορά πάλι ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αγωγών. Το σπουδαιότερο απ' όλα όμως είναι η μεγάλη συμφωνία την οποία έχει υπογράψει η Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία για την ίδρυση κοινής επιχειρήσεως για τη μεταφορά δεδομένων από την Ασία στην Ευρώπη μέσω ενός αγωγού, ο οποίος αγωγός αυτός αποκαλείται East to Med Data Corridor. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα καθίσταται εκτός από κομβικό σημείο ενέργειας και κομβικό σημείο μεταφοράς δεδομένων και πληροφοριών. Διανύει η Ελλάδα αυτή την περίοδο μία την καλύτερη ενδεχομένως στιγμή της στην ιστορία, την ενεργειακή και την ηλεκτρονική μετάβαση. Ας το εκμεταλλευτούμε και ας ενωμένοι ας δράσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.